Θα πάμε τώρα στην Ξένια Προδρόμου, δημοσιογράφο από την ιστοσελίδα της Brief, για να μας δώσει όλη την ενημέρωση από τα εταιρικά μας νέα. Ξένια, καλή σου ημέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι. Πάμε για την βόλτα μας. Η πρώτη μας είδηση αφορά ανακοίνωση της Tech Island, η οποία χαρίζει σε εμβολιασμένους σε μια έτσι κίνηση για να ενθαρρύνει τους νέους ειδικότερα να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους. Όπως αναφέρεται τώρα στην ανακοίνωσή της, πραγματοποιήθηκε χθες δημοσιογραφική διάσκεψη, στην οποία παρουσίασε την πρωτοβουλία με τον τίτλο «Vaccination Help Make Cyprus COVID Free». Σύμφωνα με την πρωτοβουλία τώρα, θέλει οι δικαιούχοι της να μπορούν να διεκδικήσουν πλούσια δώρα τα οποία έχουν προσφέρει εταιρείες μέλη του Tech Island, όπως είναι 3 αυτοκίνητα Mini Cooper Countryman από την εταιρεία Exynos, 50 iPads, 2 τηλεοράσεις Samsung 65 inch, 100 εισιτήρια για το φεστιβάλ Reflect, 100 κουπόνια των 50 ευρώ για hosting ιστοσελίδας από συγκεκριμένη εταιρεία της Service.com, 100 κουπόνια των 30 ευρώ για το εστιατόριο Meatbach στη Λεμεσό, και αναφέρει ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου κάτω των 30 ετών, οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, και επεξηγεί τους κανόνες για τον διαγωνισμό αυτών που θέλει να συμμετάσχει, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο έτσι το δελτίο τύπου τους στην Brief, για όποιον θέλει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας σε πάει στον Φαρμακά. Ακριβώς. Γιορτάζει τώρα τους 5.000 followers στο Instagram και διοργανώνει διαγωνισμό με έπαθλο μία διαμονή για 2 άτομα στο Φαρμακάς Living. Αναφέρει τα θέματα του διαγωνισμού, όπου είναι να κάνουν like το post του διαγωνισμού, να ακολουθήσουν 2 άλλους λογαριασμούς στο Instagram. Και αναφέρει επίσης ότι ο διαγωνισμός λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και η κλήρωση του νικητή θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου. Θα είναι έτσι μια φθινοπορεινή διαμονή και εξόρμηση σε αυτόν που θα κερδίσει. Λοιπόν, ωστόσο, να η περάσουμε. Η επόμενη μας ανακοίνωση τώρα. Συνέχισε, Ξένια μου. Η επόμενη μας ανακοίνωση αφορά την Alpha Bank συγκεκριμένα. Παράβεψε με χρηματικό ποσό τους αριστούχους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, που διέκρινε χρόνια που μας πέρασε, το ΙΤΣΟΥΚΕΝΑ. Όπως αναφέρει, η Τράπεζα στήριξε τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενισχύοντας οικονομικά το εκπαιδευτικό αλλά και το ερευνητικό της κέντρο. Αυτό που αναφέρει επίσης είναι ότι οι συγκεκριμένες δράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της στήριξης του τομέα της εκπαίδευσης, που αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Alpha Bank. Ακόμα ένα σημείο έτσι που αξίζει να πούμε είναι ότι η Τράπεζα στηρίζει και το έργο του Σωματείου Κοινωνική Μέρη Μναγιών Ομολογητών, καλύπτοντας τα έξοδα των 2 νηπιαγωγείων και βρεφοκομικών σταθμών του Σωματείου. Και να πάμε και στην επόμενη μας είδηση. Καινή θέση για διαχείριση του ταχυδρομικού πρακτορείου Αλεθρικού. Έχουμε και το ποσό το οποίο θα διατεθεί στους ενδιαφερόμενους. Ακριβώς. Έχει ανακοινώσει το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ότι δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Αλεθρικού αλλά και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του ταχυδρομείου αλλά και το έργο της κατοίκων διανομής της αλληλογραφίας. Η αμοιβή τώρα ανέρχεται στα 580 ευρώ το μήνα και έχει τη μορφή ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Επίσης, για αυτόν που ενδιαφέρεται, η τελευταία ημερομηνία υποβολής για τις αιτήσεις είναι η 7η Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, Ξένια Προδρόμου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια. Επίσης, γεια σας.